Τέλος, τις φήμες για τακτική υποχώρηση των Ουκρανικών δυνάμεων από το Μπαχμούτ επιχείρησε να δώσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο της Ουκρανίας. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватись. Ця позиція була одноголосно підтримана ставкою. Іншої позиції не було. Я сказав Головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті. Καμία περιοχή της Ουκρανίας δεν μπορεί να εγκαταληφθεί στους Ρώσους, ήταν το μήνυμα Ζελένσκι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Μπαχμούτ διεξάγεται πραγματική σφαγή. Они не считаются с потерями, ни с людскими, ни с техническими. Они давят, их принципиальная позиция захватить Бахмут. А наша принципиальная его отстоять, потому что это уже не просто, блядь, город, это уже для нас символ. Это наш город-крепость, Бахмут. Η πόλη παρουσιάζει εικόνα απόλυτης καταστροφής. 6 μήνες ασφικτικής ρωσικής πολιορκίας την έχουν μετατρέψει σε ερείπια. Οι γειτονικές πόλεις Χαρσιβιάρ και Κωνσταντιάνκα δέχθηκαν νέο μπαράζ σκληρών επιθέσεων, όπως και το Ιζιούμ στα βόρειο-ανατολικά, όπου οι σφοδροί βομβαρδισμοί κόστησαν τη ζωή 52 αμάχων. Μάρτα, 9 ώρα, ήταν налет самолетов, и на их дом как раз самолет скинул бомбу посредине. И они были в подвале, по самой середине в подвале. И они как раз погибли все там. Την ίδια ώρα πάντως, ο επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής δύναμης Βάγνερ, Γευγένη Πριγκόζιν, επαναλαμβάνει ότι οι άντρες του που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετωπίζουν μεγάλες ελλείψεις πυρομαχικών και ζητά από το Κρεμλίνο ενισχύσεις.